παίζω. Εγώ και εσύ, εσύ και εγώ. Η Ελισάβετ Σπανού μιλάει σπάνια για την προσωπική της ζωή και οι πρόσφατες δηλώσεις της για τον Αντώνη Στρόιτερ και τον χωρισμό τους προκάλεσαν πολλά σχόλια. Ποιος παρουσιαστής σ' αρέσει σαν άντρας? Ο κύριος Στρόιτερ. Αυτός μ' αρέσει με αυτόν το φτιάξατε. Εγώ θα του πω κρίμα που με χασες. Έχεις κάνει μεγάλο λάθος. Παρεξηγήσατε. Δεν μίλησα ανοιχτά για την προσωπική μου ζωή, ούτε είπα κάτι για τον, τον Αντώνη Στρόιτερ. Δεν μιλάω για την προσωπική μου ζωή έτσι κι αλλιώς. Κάποια στιγμή ο άνθρωπος βγήκε και ανακοίνωσε ότι χωρίσαμε. Αυτό συνεπάγεται ότι ήμασταν μαζί. Πως αλλιώς θα χωρίζαμε. Αστειευόμενοι και σε ένα ευχάριστο κλίμα μέσα στο οποίο βρισκόμουν εκείνη τη στιγμή, είπαμε πέντε πράγματα. Δεν μίλησα για την προσωπική μου ζωή. Η συνάντηση της Ελισάβετ Σπανού και του Δημήτρου Ουγγαρέζου σε πρωινή εκπομπή και η αμοιβαία συμπάθεια μεταξύ τους φούντωσε τις φήμες ότι η τραγουδίστρια και ο παρουσιαστής είναι ζευγάρι. Δημήτρη, σ' αφιερώνω. Όχι, δεν έχω δεσμό με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο. Τον Δημήτρη τον είδα τελευταία φορά όταν πήγα στην εκπομπή του Μέγκα στο πρωινό μου. Τον άνθρωπο δεν τον έχω ξαναδεί, μου είναι απλά πάρα πολύ συμπαθής. Η Ελισάβετ Σπανού έχει αφοσιωθεί στη δουλειά της και μιλάει με ενθουσιασμό για το νέο της τραγούδι «Εγώ και εσύ» σε στίχους και μουσική του Φίβου. Έχουμε τα γυρίσματα για το βίντεο κλιπ του καινούργιου τραγουδιού «Εγώ και εσύ» και είμαστε εδώ με την παρέα του Πλατανιά και του Παπαδάκου και της παραγωγής έτσι που γυρνάμε το κλιπ και περνάμε όπως όλοι που γυρνάνε κλιπ πάρα πολύ ωραία. «Εγώ και εσύ, εσύ και εγώ θα αλλάξουμε τον κόσμο αυτό, με μια αγκαλιά και ένα φιλί θα σταματήσουμε τη γη. Και αν δεν είναι αυτό αισιόδοξο, πείτε μου τι ακριβώς είναι». Με μια αγκαλιά και ένα φιλί. Είναι νομίζω ένα τραγούδι που μπορείς να το αφιερώσεις από τους πολύ δικούς σου ανθρώπους, μέχρι φυσικά τον άνθρωπο τον οποίο αγαπάς. Η ίδια πάντως, όπως μας είπε, το αφιερώνει στους δικούς της ανθρώπους που αγαπά και όχι σε κάποιον συγκεκριμένο.